Ιδιαίτερη στιγμή για την εκπομπή μας, διότι εδώ στα χωριά σας δίπλα, από τα χωριά σας μάλλον δίπλα, κατήγεται ο μεγάλος δάσκαλος εθνικής μας μουσικής, ο Σίμωνο Καράς, και ο δικός μας δάσκαλος, ο Λουνών. Από εκεί βγήκαμε όλοι, από τους πατεράδες μας και πάει λέγοντας. Και ακολουθούμε όλοι νεότερο. Εγώ δεν τον πρόλαβα, αλλά όπως καταλαβαίνετε, ήταν με την καλή έννοια μεταφορικά πάντοτε στο σπίτι μας. Έτσι, ο πατέρας μου, συνεχιστής του έργου του. Ιδιαίτερη λοιπόν στιγμή. Επισκεφτήκαμε το Λέπρεο, το χωριό του, και θα δούμε έτσι ένα ενδιαφέρον βίντεο και θα του χαρίσουμε και κάποια τραγούδια έτσι στη μνήμη του από εκείνα που αγαπούσε ιδιαιτέρως. Αν δεν υπήρχε, δεν ξέρω αν θα υπήρχε παράδοση στις μέρες μας. Πάμε λοιπόν στο ενδιαφέρον βίντεο. Με την εκπομπή μας επισκεφθήκαμε με ιδιαίτερη συγκίνηση τη γενέτειρα του μεγάλου δάσκαλου της εθνικής μας μουσικής, Σίμωνα Καρά. Ο μουσικολόγος και ερευνητής ελληνικής μουσικής παράδοσης Σίμων Καράς γεννήθηκε το 1903 στο χωριό Λέπρεον ή αλλιώς Στροβίτσι του νομού Ηλίας. Από πολύ μικρή ηλικία αγάπησε τη μουσική από τον πατέρα του που έπαιζε ταμπουρά, αλλά και τον ιερέα του χωριού του, Παπαστάθη Λαμπρινόπουλο, που του έμαθε τα πρώτα του γράμματα και τον ενθάρρυνε να συνεχίσει τις μουσικές του σπουδές. Ο μεγάλος δάσκαλος ήρθε στην Αθήνα το 1921 ως φοιτητής της νομικής σχολής και ξεκίνησε τις προσωπικές του έρευνες και μουσικές σπουδές μελετώντας τα θεωρητικά έργα των αρχαίων Ελλήνων, των Βυζαντινών και μεταβυζαντινών συγγραφέων, ενώ παράλληλα άρχισε να αναζητά, να αποκρυπτογραφεί και να ερμηνεύει παλιά μουσικά χειρόγραφα βιβλιοθηκών όπως του Οικουμενικού Πατριαρχείου, του Αγίου Όρους και της Εθνικής Βιβλιοθήκης. Έτσι κατάφερε βαθμιαία, παρά τις αντικσότητες και τις δυσκολίες, να γίνει ένας σπουδαίος αυτοδίδακτος μουσικοδιδάσκαλος. Η απλότητα μάλιστα του χαρακτήρα του και η καλή του η ψυχή, σε συνδυασμό με το πηγαίο χιούμορ που τον διέκρινε ως άνθρωπο, ήταν μερικά από εκείνα τα στοιχεία της πολυσχηδούς προσωπικότητάς του που τον έκαναν πολύ αγαπητό σε μικρούς και μεγάλους. Ο Σίμωνας Καράς ήταν ένας άνθρωπος, πολύ καλός άνθρωπος. Είμαστε γειτόνι στα χωράφια μας. Ήταν από τους γονείς, καλοί γονείς είχε και καλός ο Σίμωνας Καράς. Ο πιο καλύτερο του τραγούδι έλεγε να είχαν ραντζινάρι. Αυτό το θυμάμαι. Όταν ερχότανε στο Πασκομιλιά που ερχότανε, ήτανε στο εξοχικό, δεν ήτανε στο χωριό, στο σπίτι του. Μαζευόταν όλος ο κόσμος. Όποια ημέρα και να πήγαινε, θα έβαλε τους κόσμους. Από το 1931 μέχρι το 1934, ο Σίμων Καράς ήταν ψάλτης στο εκκλησάκι του προφήτη Ελισαίου στο μοναστηράκι της Αθήνας. Ωστόσο, είχε ήδη ιδρύσει από το 1929 το Σύλλογο προς Διάδοση Εθνικής Μουσικής, στον οποίο ανέπτυξε μέχρι το τέλος της ζωής του μια πολύπλευρη και σημαντική δραστηριότητα στην ψαλτική τέχνη και στο δημοτικό τραγούδι. Μάλιστα, στη σχολή του η φίτηση για όλους τους μαθητές του ήταν εντελώς δωρεάν. Επίσης, δημιούργησε εκκλησιαστική χοροδία, μεικτή χοροδία εθνικών τραγουδιών, αλλά και χορευτική ομάδα. Ήταν απλός, ήταν σοφός, ήταν πολυμαθής, ήταν δάσκαλος. Πολλοί καπηλεύτηκαν το όνομά του, ισχυριζόμενοι ότι υπήρξαν μαθητές του. Συμβαίνουν αυτά. Όμως δεν είχαν περάσει ποτέ έξω από το κατόφλι. Κάποιοι άλλοι πάλι πέρασαν για λίγο και προσπέρασαν, όπως λέμε, αφού η διαδρομή τους απέδειξε ότι ξέφυγε αρκετά από τα χνάρια του μεγάλου δάσκαλου. Οι χοροδίες του συλλόγου είχαν πολλές εμφανίσεις στην ιστορική εκπομπή «Ελληνική Αντίλαλη», την οποία παρουσίαζε ο ίδιος ο Σίμων Καράς, με θέμα πάντα την παραδοσιακή μουσική από όλη την Ελλάδα, από την χρονιά ίδρυσης του ΕΕΙΡ, του Εθνικού δηλαδή Ιδρύματος Ραδιοφωνίας, το 1937 μέχρι και το 1972. Μάλιστα, πραγματοποίησε σε όλη την Ελλάδα καταγραφές δημοτικών τραγουδιών με κασετόφωνο, τα οποία κυκλοφόρησαν σε δίσκους, καθώς επίσης και όλες τις ακολουθίες και τους ύμνους της Εκκλησίας, ενώ εξέδωσε μεγάλο αριθμό βιβλίων αλλά και δίσκων από το 1972 και μετά.
Το έργο και το αρχείο του μεγάλου δάσκαλου της εθνικής μας μουσικής το διαχειρίζεται σήμερα το Κέντρο Έρευνας και Προβολής Εθνικής Μουσικής, το οποίο ιδρύθηκε από την σύζυγό του Αγγελική το 2009 με σκοπό τη διάσωση και τη διάδοση της ελληνικής μουσικής παράδοσης στη γνήσια μορφή της. Ο Σίμων Καράς έφυγε από τη ζωή το 1999, πλήρης ημερών, σε ηλικία 96 ετών. Το έργο όμως, η προσφορά και η παρακαταθήκη που άφησε στις νεότερες γενιές θα μείνουν για πάντα. Και αυτό γιατί... Υπάρχουν όμως και εκείνοι, οι νεότεροι, που δεν τον γνώρισαν ποτέ. Σέβονται όμως απόλυτα τη μνήμη του και προσπαθούν να του μοιάσουν, ακολουθώντας ακριβώς εκείνο που έκανε ο μεγάλος δάσκαλος, που δεν ήταν τίποτα περισσότερο ή λιγότερο από τον αδιάκοπο αγώνα του για τη διατήρηση, τη διάδοση και τη διάσωση της εθνικής μας μουσικής παράδοσης. Ήταν το λιγότερο που μπορούσαμε να κάνουμε για να τιμήσουμε τη μνήμη του, για τη μεγάλη προσφορά του στον ελληνισμό και στον πολιτισμό του τόπου μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα της ηλιακής γης που τον σκεπάζει. Αιωνία του η μνήμη. Παρακολουθήσαμε λοιπόν έτσι το ενδιαφέρον αυτό βίντεο, το ιδιαίτερα συγκινητικό για μας, στη μνήμη του δασκάλου μας, του Σίμωνα του Καρά. Επιλέξαμε να δώσουμε δύο τραγούδια, ένα από αυτά μάλιστα, γιατί πάντα μας συνήθισε ο δάσκαλος Σίμωνας σε ωραία πράγματα, έχει και μία ωραία έτσι ιδιαιτερότητα και δείχνει τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στη δημοτική και τη βυζαντινή μας μουσική. Είναι λοιπόν, θα έλεγα, θεμελιωμένο στον πρώτο ήχο της βυζαντινής μας μουσικής. Λοιπόν, από πά, ο πρώτος ήχος, αλλά κάποια στιγμή στο δεύτερο στίχο του έχει και μία ατελή κατάληξη στον βου, που είναι πολύ ενδιαφέρουσα. Δηλαδή, έτσι σας το λέω, γιατί η μελωδική του γραμμή είναι ιδιαίτερα αξιοπρόσεχτη. Θα σας το τραγουδήσω λίγο, έτσι για να, όσο γίνεται, να το καταλάβετε καλύτερα, ιδιαίτερα σε εκείνοι που δεν γνωρίζετε βυζαντινή μουσική. Λέει λοιπόν, το μαύρα μου μάτια, το δίγαβου καλό κεράκι. Έτσι να τα λέμε κι αυτά, Αντρέα, για να μην ξεχνιούνται. Πάμε λοιπόν στο τραγούδι μας. Στήσα μαύρα μου μάτια
σαν